Γεια σας φίλες και φίλοι του Resport.gr και καλωσορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού μας. Σήμερα έχουμε ένα έκακτο βίντεο αφού προλίγων ωρών, δημοσιεύματα του σερβικού τύπου κάνουν λόγο για μεταγραφή του Ινμπέομ Χουάνγκ στην ΑΕΚ. Ο Χουάνγκ, για πρώτη φορά στην καριέρα του, κατέκτησε ένα πρωτάθλημα, όμως ίσως να μην θέλει να μείνει άλλο στον Ερυθρό Αστέρα και τη Σερβία. Ο Νοτιοκορεάτης θέλει να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του, ιδανικά σε ένα από τα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Όμως υπάρχει μια ομάδα στην Ελλάδα που δίνει γη και είδωρ για τον 27χρονο πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, ο οποίος έβγαλε μάτια στον ένα χρόνο παραμονής του στους Ερυθρόλευκους. Η ομάδα αυτή είναι η ΑΕΚ, καθώς ο Ματίας Αλμέιδα ήταν ο προπονητής που ανακάλυψε πρώτος τον Χουάνγκ από το 2022 και τον οποίο είχε και έχει ακόμα σε τρομερή εκτίμηση, όμως πρόλαβε την ΑΕΚ ο Ολυμπιακός. Ο Χουάνγκ θέλει να πάει σε προηγμένο ποδοσφαιρικά πρωτάθλημα, όμως αν τον χρυσώσει η ΑΕΚ δεν θα έχει πρόβλημα να παίξει για την Ένωση, η οποία και καλό όνομα έχει και θα παίξει και στην Ευρώπη. Μία υπόθεση που δεν είναι καθόλου εύκολη, με δεδομένο πως ο Χουάνγκ έχει συμβόλαιο με τον Ερυθρό Αστέρα έως το 2026 και είναι βασικός στην ομάδα του Βλάνταν Μιλόγεβιτς. Πρέπει να διευκρινιστεί πως οι κιτρινόμαυροι σκοπεύουν να κινηθούν για την αγορά κεντρικού χάφ ικανού να κάνει τη διαφορά. Αυτή η επιδίωξή τους έχει με τη σειρά της φουντώσει τα σενάρια που κάνουν λόγο για πιθανή αποχώρηση κάποιου εκ των βασικών μέσων της ΑΕΚ. Ίσως δηλαδή η Ένωση σκοπεύει να πουλήσει Σιμάνσκι ή Γιόνσον, μάλλον απίθανο να ισχύει αυτό για τον Πινέδα, γι' αυτό και βγαίνει στην αγορά για χαφ. Όλα θα εξαρτηθούν από τις προτάσεις που θα έχει στα χέρια του ο Χουάνγκ. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώνουμε άμεσα. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε ένα ακόμα βίντεο του Resport.gr. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας για περισσότερα μεταγραφικά νέα και ενημερώσεις. Μέχρι την επόμενη φορά, παρακολουθήσατε το Resport.gr. Ευχαριστούμε πολύ.